Γάριτο Steam σχετικά με την Καρδίτσα, μέρο 4. Σήμερα θα πούμε για τη λίμνη Νικολάο Πλαστήρα. Η λίμνη Νικολάο Πλαστήρα βρίσκεται στο ροπέδιο τη Νεβρόπολης στο νομό Καρδίτσας. 25 χιλιόμετρα δυτικά τη πόλη τη Καρδίτσα και σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ταυροπό ή Μέγδοβα. Το φράγμα τη λίμνη είναι μια εντυπωσιακή τοξοειδή κατασκευή μήκου 220 μέτρων και ύψου 83 μέτρων. Την ονομασία τη την πήρε από τον στρατιωτικό Νικόλο Πλαστήρα, ο οποίο είχε και την ιδέα για την κατασκευή τη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλο Πλαστήρας κρατάει και από το καρδίτσα. Εάν και η λίμνη δημιουργήθηκε για να λύσει τα αδρευτικά προβλήματα τη περιοχή, η δημιουργία τη διαμόρφωσε ένα όμορφο τοπίο, το οποίο περιστοιχίζεται από πράσινο και είναι ιδανικό για εκδρομέ και χαλάρωση τόσο για του καλοκαιρινέ όσο και του χειμερινού μήνε. Η περιοχή που περιβάλλει η λίμνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοπικιλότητα και λόγω τη μεγάλη περιβαλλοντική τη αξία έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών Natura 2000. Χαρακτηριστικά, η λίμνη Πλαστήρα απέχει από την Αθήνα 325 χιλιόμετρα και από τη Θεσσαλονίκη 250 χιλιόμετρα. Αν το δούμε στο χάρτη, είναι σχεδόν στη μέση. Η επιφάνεια της λίμνης είναι περίπου 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το μέγιστο βάθος φτάνει τα 60 μέτρα και η απόσταση για το γύρο της λίμνης είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν πολλά μικρά χωριά με υποδομές για την υποδοχή και τη φιλοξενία των επισκεπτών το μοσχάτο, η κερασιά, το ανθοχώρι, κρυονέρι, καλύβια, μπεζούλα, η νεράιδα, φυλαχτή, νεοχώρι, μούχα, καστανιά, λαμπερό, άγιο αθανάσιο, τσαρδάκι, καρίτσα. Είναι πάρα πολλά. Είναι τουλάχιστον μερικά από αυτά που σα είπα. Στην περιοχή τη λίμνη και σχεδόν όλη την περίμετρό τη υπάρχουν χωριά τα οποία υπάρχουν μικρά ξενοδοχεία και προδοσιακοί ξενώνες. Σε όλα σχεδόν τα χωριά υπάρχουν εστιατόρια, ταβέρνε για τους επισκέπτε τη περιοχή. Υπάρχουν περιφερειακό οδικό δίκτυο στην περιοχή, περίμετρο τη λίμνη και μικρότερη χωμάτινη δρόμοι οδηγούν στι ακτέ. Προτάσει. Κάντε με αυτοκίνητο το γύρο τη λίμνη και σταματήστε στο φράγμα και σε σημεία που ο δρόμο είναι κοντά στη λίμνη για να απολαύσετε τη μοναδική θέα. Επισκεφτείτε το κέντρο περιβαλλοντική εκπαίδευση στο χωριό Νεοχώρη, λίγο πιο έξω από το χωριό, κοντά στη λίμνη έχει δημιουργηθεί ένα βοτανικό κήπο με δείγματα από τη χλωρίδα τη περιοχή, τον οποίο επίση μπορεί να επισκεφτείτε. Επισκεφτείτε την διαμορφωμένη πλάσ πεζούλα στην λίμνη, κοντά στο χωριό Καλύβια, για να κάνετε μια βόλτα κοντά στη λίμνη. Επισκεφτείτε τη Πλάζ Λαμπερού, κοντά στο μόνιμο χωριό Λαμπερού, με τα κάτι πασία ή κάποια άλλη δραστηριότητα που θα σα φέρει κοντά στη μοναδική φύση τη περιοχή. Στο δρόμο, από το μορφοβούνι προ το κρεονέρι, υπάρχουν εγκαταστάσει που προσφέρουν δραστηριότητε στη φύση. Υπάρχει για να φάτε πέστροφα σε κάποιε από τι ταβέρνε που είναι και τοπική παραγωγή κοντά στην παραλία. Δοκιμάστε και τα κρέατα τη περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η καρδίτσα φημίζεται για ότι είναι όλοι κρεατάδες κρεατάδε και γνωρίζουν από κρέα. Γαριτό, το στιγμ, κάντε like και share. Σύντομα με ένα νέο βίντεο, όσο μπορούμε και μα επιτρέπει ο ελεύθερο μα χρόνο. Κάντε like, κοινοποίηση, εγγραφτείτε στη σε σελίδα μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.